Βεβαίως αναγκάζει το Καραμανλής να πάει στην Άγκυρα. Αλλά τώρα θα σας πω και κάτι ακόμα. Δεν ξέρω ποιοι είναι που τον συνοδεύουν. Αναγκάζεται. Δηλαδή. Αναγκάζεται πρώτον διότι έχει την Υπουργό των Εξωτερικών, της οποίας η πολιτική δεν ταυτίζεται με την πολιτική απολύτως την οποία ακολουθεί ο ίδιος. Κάνει και δικά της τσαλίμια η κυρία. Παίζει δηλαδή και το δικό της παιχνίδι η κυρία Υπουργός των Εξωτερικών. Αλλά θα έρθω στην κυρία Υπουργό των Εξωτερικών αμέσως μετά, γιατί θέλει να κάνει το χαριτωμένο στις ΗΠΑ, είναι γνωστό, μάλιστα εν ώψη και της προσέγγισης από μέρος του Καραμανλή, του Πούτιν, κάτι το οποίο θέλει να εκμεταλλευτεί η κυρία Υπουργός των Εξωτερικών προς όφελός της και σε βάρος του Καραμανλή, παίζοντας στο ταμπλό της Ουάσιγκτον. Λέω λοιπόν όμως, για να έρθουμε στην προκειμένη περίπτωση για τον Καραμανλή, βλέπεις, θα κάνω μια πολύ μικρή παρατήρηση. Πόσο το γνωρίζετε αυτό? Ποιο? Ότι παίζει στο ταμπλό. Τώρα θα δείτε. Μα. Θα έρθω και σε αυτό. Και θα σας δώσω και λεπτομερώς και στοιχεία. Λεπτομεριακά στοιχεία θα σας δώσω. Λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής. Ότι δεν ξέρω ποιοι αποτελούν την ακολουθία του Καραμανλή. Διότι συνήθως ακούγονται από διάφορες πλευρές και με καλή διάθεση τις περισσότερες φορές ότι δεν είχε εκμετάλλευση ο Σαρίς, ο οποίος Σαρίς θα μπορούσε να ήταν, ξέρω εγώ, μια γέφυρα ανάμεσα στην Τουρκία και στην Ελλάδα και με το θάρρος που έχει και με την παρησία που έχει και θα έβαζε μερικούς έτσι δίστροπους στη θέση τους και με τα ανέκδοτα τα οποία λέει και τα λοιπά θα εφεύρινε έτσι και την ατμόσφαιρα πολλές φορές και γίνεται εγκάρδια ατμόσφαιρα μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων. Και αυτό είναι γεγονός. Δεν είναι σε συντροφιές δηλαδή, αυτό είναι γεγονός. Αλλά θα αναφέρομαι στον εαυτό μου, κύριε. Εδώ έχει το ευτύχημα ο Έλληνας Πρωθυπουργός να έχει συνεργάτη, να έχει βουλευτή, έναν άριστο πολιτικό και άριστο επιστήμονα και έναν άριστο γνώστη της τουρκικής γλώσσας. Χαρούκο. Ο Χαρακόπουλος ο Μάξιμας. Το λέω δηλαδή. Ξέρει τουρκικά καλά. Ξέρει καλά τουρκικά. Έχει πραγματοποιήσει μετεκπαίδευση στην Τουρκία. Και είναι από τους σοβαρούς μελετητές, αλλά και πέραν τούτου είναι από εκείνους τους νέους που είχα στείλει εγώ και είχαν γνωρίσει τον αείμνηστο δικό μου καθηγητή, τον Ταρίκ Ζαφέρ Τούναγια, ο οποίος θεωρείται ο αντίστοιχος Σβόλος της Ελλάδας. Της Τουρκίας. Καλή. Είναι δηλαδή ένα μυθικό πρόσωπο. Υπάρχουν κέντρα πολιτισμού στο όνομά του στην Τουρκία και θεωρείται ευτυχής αυτός ο οποίος τον έχει γνωρίσει. Λοιπόν, πέραν τούτου, μία φορά που ήταν με τον Ερντογάν ο εν λόγω νέος και φέρελπης πολιτικός και έντιμος πολιτικός και με τα παρησίας μάλιστα τις απόψεις του τις υποστηρίζει, δεν είναι από αυτούς οι οποίοι έχουν το στόμα τους στην τσέπη τους μέσα, έχει θάρρος δηλαδή και τόλμη και είναι προς τιμήν του αυτό. Λοιπόν, μίλησε τουρκικά με τον Ερντογάν και ο Ερντογάν, ο οποίος δεν ξέρει άλλη γλώσσα, ενθουσιάστηκε. Βλέπεις, δεν τον παίρνει μαζί. Το ότι δεν τον παίρνει μαζί και παίρνει μερικούς άλλους οι οποίοι είναι άσχετοι, αυτό δεν βαθμολογείται κατά την άποψή μου με ένα βαθμό πολύ καλό. Μένει μεταξυταστέως ο Πρωθυπουργός. Τι να συμβαίνει άραγε? Δεν του αρέσει η παρησία του εν λόγω βουλευτή, ο οποίος θα έπρεπε λογικά να είχε ήδη γίνει υφυπουργός για να πάρει μια εξέλιξη, διότι είναι και πρώτος βουλευτής στη Λάρισα? Ή διότι είναι άλλα κριτήρια τα οποία βαρύνουν? Ένα από τα κριτήρια αυτά, το οποίο χρησιμοποιώ στις δικές μου τις αναλύσεις, είναι ότι έχει το δυσμενές προνόμιο ο κ. Χαρακόπουλος να είναι γόνος μιας προσφυγικής οικογένειας. Και στην επίλυση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, οι πρόσφυγες και οι απόγονοι των προσφύγων δεν συμμετέχουν. Θεωρούνται αρνητικό στοιχεία. Παρά τα αυτά, πληροφορώ λοιπόν τον κύριο Πρωθυπουργό ή αυτούς οι οποίοι θα τα μεταφέρουν στον Έλληνα Πρωθυπουργό, ότι όταν είχε ο Σοφοκλής Βενιζέλος
μεταβεί στην Άγκυρα και μιλάμε ακριβώς ένα χρόνο πριν πέσουν οι κυβερνήσεις του κέντρου, μιλάμε δηλαδή το 1951, συνοδευόταν από τον Μπακάλμπαση. Ο Μπακάλμπασης ήταν απόφυτος της μεγάλης του γένους σχολής, ήταν ο μόνος Κωνσταντινοπολίτης στην ιστορία, δηλαδή η ολόκληρη την πολιτική ιστορία της Ελλάδος, και είναι να γελάει κανείς αυτό που το λέω. Βεβαίως χαμηλών τόνων άνθρωπος, ο οποίος επειδή ήξερε τουρκικά, τον είχε πάρει ο Σοφοκλής Βενιζέλος μαζί του, ήταν και υπουργός, σε υπουργείο το οποίο δεν έχει άμεση σχέση. Μου φαίνεται ότι ήταν εσωτερικό τότε, αν δεν απατώμε, δηλαδή δεν έχω. Πώς το λένε, δεν μπορώ να σας το διαβεβαιώσω αυτό, άλλωστε και δεν ήμουν και σε παιδική ηλικία τότε, από ό,τι έχω μελετήσει τουλάχιστον και από ό,τι έχω ακούσει από μεγάλους πολιτικούς οι οποίοι έζησαν την εποχή εκείνη και ήταν υπουργοί και μου τα έλεγαν, μου τα έχουν αφήσει, μου τα έχουν παρακαταθήκη. Λοιπόν, βλέπεις όμως ότι ο Σοφοκλής ο Βενιζέλος χρησιμοποίησε. Ήταν υπουργός των εσωτερικών στην πλατεία Κλαφμόνο. Έτσι, ακριβώς. Γι' αυτό σας το λέω. Απέναντι. Έτσι. Άρα βλέπετε ότι εγώ είμαι στην Κωνσταντινούπολη μαθητής δημοτικού και ξέρω πολλά περισσότερα από μερικούς οι οποίοι σήμερα αναλύουν την πολιτική ιστορία του τόπου, της τελευταίας πεντηκονταετίας. Λοιπόν, για να κλείσουμε την παρένθεση αυτή, βλέπεις λοιπόν ότι είναι σε le geste qui fait, που λένε οι Γάλλοι. Είναι η χειρονομία από την οποία πολλά πράγματα μπορεί κανείς να αντλήσει. Γι' αυτό δεν είμαι αισιόδοξο. Το τελευταίο το οποίο έχω να πω, αν διαβάσει κανείς τις τουρκικές εφημερίδες, θα συζητηθεί το Αιγαίο και η Κύπρος. Και βεβαίως το θέμα της μειονότητας της Θράκης. Ερώτηση. Θα θέσει ο κύριος Πρωθυπουργός υπόψη του Τούρκου Πρωθυπουργού το ότι 50.000 στρέμματα. Τα βακούφια. Όχι, 50.000 στρέμματα ιδιωτών. Νησίδες, βραχονησίδες. Όπως η περίφημη Αρκόνησος. Στο Έμπα. Απέναντι από την Κάλυμνο της Αλικαρνασσού είναι η ιδιοκτησία Ελλήνων, βεβαιωμένη με τη συνθήκη της Λοζάνης. 50.000 στρέμματα στο πιο τουριστικό τμήμα της Τουρκίας, το οποίο έχει εξαιρεθεί από την ανταλλαγή των πληθυσμών και το οποίο είναι διεκδικητέο από τους Έλληνες και το οποίο είχε θέσει υπόψη του Τούρκου Πρωθυπουργού, ο Σοφοκλής Βενιζέλος, και το οποίο αρνήθηκε ο Αβέροφ τότε, ο Τοσίτσας, να το θέσει υπόψη της Τουρκίας, λέγοντας, τι θα μας πληρώσουν αυτοί. Να λοιπόν η απεμπόληση δικαίων, τα οποία πιστώνονται, βεβαιώνονται από τις διεθνείς συνθήκες δικαιωμάτων των Ελλήνων πολιτών, οικονομικών δικαιωμάτων, απεμπολούνται. Ούτε καν ο Πρωθυπουργός θα γνωρίζει ότι υπάρχουν 40 με 50.000 στρέμματα. Οικογένειες πολύ γνωστές, και μάλιστα μία οικογένεια είναι και πολιτευτής του, ο Ταυλάριος από την Κάλυμνο, ή η οικογένεια Μαγκλή, για παράδειγμα. Και μπορώ να σας λέω ολόκληρους καταλόγους, γιατί έχω ασχοληθεί με το θέμα των περιουσιών των 12 νησίων. Γιατί δεν τα θέτει αυτά στην Τουρκία? Τι φοβάται? Τι φοβούνται οι διάφοροι μανδαρίνοι του Υπουργείου των Εξωτερικών? Ερώτημα. Τι άλλα θέματα θα θέσει? Τη λειτουργία της θεολογικής σχολής Χάλκης, για να ακούσει ότι όταν θα επιτραπεί στην Ελλάδα με βάση την αναθεώρηση του συντάγματος η λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων, θα ανοίξουμε και εμείς πανεπιστήμιο στη Θράκη, να ανοίξετε και εσείς, όπως είπε ο Παπατζάν. Αυτό είπε ο Παπατζάν. Αυτό θέλει να ακούσει.